σε όλες τις εποχές ήταν εκεί, μαζί με τους υπόλοιπους. Ήταν εκεί ακόμη και μονάχος. Συντρόφεψε τους Εσέους, μα και τους πρώτους χριστιανούς. Σήκωσε το βλέμμα του προς τον Αριστόνικο και τον Σπάρτακο. Μακεδόνες και Ρωμαίους αψήφισε. Τον Μεσαίωνα διαπέρασε με πύρινο βήμα. Δρόσισε τις πυρωμένες μάγισσες. Φτωχούς χωρικούς εξέγειρε με τον Χριστό στα όπλα τους. Και πάλι αλλού βρέθηκε, λαχανιασμένος, να προλάβει τους αιώνες που στην εναλλαγή τους συνέτριβαν τα χτυπημένα πόδια του. Μα τα χέρια του ολοένα δυνάμωναν στα Μυρ και τον παλιό τα Σοβιέτ, στην Άνδρο και τη Θεσσαλονίκη, στα Παρισινά οδοφράγματα και το Μεξικό, όταν χτυπούσε η καρδιά της Ιταλίας, εκεί που η Γερμανία έπνεε πια τα λίστια, στην Ισπανία, υψώνοντας σημαίες μαυροκόκκινες. Έτρεχε ακόμα πιο γρήγορα να προλάβει, να δει, να νιώσει, πολεμώντας τον εαυτό του πάνω απ' όλα, παντού. Ο τόπος του, ου τόπος, δύσκολος και τραχής. Και σήμερα, εδώ είναι ακόμα, εκεί που τα πόδια πετούν και το βλέμμα ανοίγεται, όταν οι ορίζοντες ξεφαρεύουν και ξάφνουν τα μερόνυχτα και θα σέβονται στο ανθρώπινο καρδιοχτύπι. Ο ύπνος του λιγοστός, το ίδιο και το φαγητό του. Μα τα ποδοβολητά των συντρόφων του στους αιώνες θα τυχούνε. Τις αλυσίδες που σπάνε, το νερό που παγώνει. Όλη εκείνη η τεθλασμένη γραμμή, υπέροχα χαμωμένη από ανθρώπινα χέρια, στις ιστορίες της παρυφές, της ουτοπίας το σκύρτημα είναι.